Υπάρχει πέναλτι στο Ζέκα. Είναι φάση η οποία πάρα πολύ δύσκολη και για μας ακόμη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει παράβαση. Όπως επαναλαμβάνω, βλέπουμε τη φάση. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι το μεμτό για να καταλογίσουμε στον αμυντικό. Πέφτει βέβαια ο παίκτης. Απορώ και εγώ και δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται η πτώση. Το πέναλτι όμως δεν μπορώ να πω για να πείσω τους τηλεθεατές ότι υπάρχει η παράβαση. Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση. Σωστά. Ο διαιτής δεν έδωσε εδώ παράβαση. Πάμε να δούμε άλλη περίπτωση από το Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ είναι η αν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside κάτω για τον παίκτη του Ατρομήτου. Καλύπτεται καθαρά από τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και από τον τερματοφύλακα 3. Δεν υπάρχει λοιπόν για τον πρώτο βοηθό. Είναι λαθεμένη η υπόδειξη όπως έχουμε στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή. Πάμε επόμενη φάση που πιστεύω ότι θα είναι και αυτή για offside. Κοιτάξτε πόσο καλυπτόμενος είναι και πόσο λάθος είναι η θέση του βοηθού κάτω στο βάθος και δεν μπορεί να δει αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς με παγωμένη εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καλυπτόμενος ο παίκτης του Ατρομήτου. Δεν υπάρχει λοιπόν και εδώ παράβαση για να υποδειχθεί από τον βοηθό. Πάμε μία ακόμη περίπτωση offside και εδώ φαίνεται τουλάχιστον στην ίδια ευθεία να είναι ο παίκτης του Ατρομήτου, ο Μήτρογλου. Διευκρίνησε εδώ το γεγονός ότι προεξέχει το χέρι του, δεν έχει σημασία, όχι, το έχουμε πει, δεν μετράει το χέρι. Δεν μετράει. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο λέμε πάμε πολλές φορές, αμφιβολία και ευθεία υπέρ του επιτιθέμενο. Μάλιστα. Μάλιστα. Φωνάζει για πέναλτι. Αρχίζουμε δηλαδή από το θέατρο, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως. Ο Σόμπουλος, να δούμε αν υπάρχει θέατρο σε αυτή τη φάση που είχαμε ακριβώς πριν στους δέκτες μας. Δεν υπάρχει κανένα θέατρο βέβαια, είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι. Κρατά και τραβά ο αντίπαλος του το Ρωσίδη. Εντιμάρ. Ναι, ο Εντιμάρ, μπράβο. Υπάρχει πέναλτι και κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Όχι κόκκινη κάρτα. Αλλά πώς δεν το είδα αυτό, δηλαδή. Είναι δυνατό ούτε ο βοηθός, ούτε ο. Σωστή η παρέμβασή σου πάνω στο θέμα, εάν ο βοηθός μπορούσε να δει. Ο βοηθός είχε τη φάση, αλλά συνήθως είδες που λέμε, αν είναι ο διαιτητής, είναι κοντά, να μην παρεμβαίνει ο βοηθός. Αν μου επιτρέπεις, όσες φορές οι βοηθοί φέτος υπέδειξαν κάτι. Ήταν λάθος. Περίπτωση πέναλτι, για παράδειγμα, ήταν λανθασμένες όλες οι περίπτωσες. Εδώ ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση στους δέκτες μας. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχει το χέρι του ο Εντιμάρ πάνω στον Τωροσίδη και θα τον κρεμίσει σε αυτή την δύσκολη φάση. Μάλιστα. Για τον διαιτή πιθανόν, αλλά όταν είναι δύσκολη φάση για τον διαιτή υπάρχει ο βοηθός να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λάθος. Άλλωστε, είναι λάθος. Άλλωστε σε αυτές τις φάσεις έχουμε πει, αν δεν έχεις γνώμη, καλείς βοήθεια. Βοηθός για βοήθεια. Επόμενη φάση από τα πηγάδια. Πάμε να δούμε επόμενη φάση. Να δούμε μια φάση εδώ, μια πτώση. Αν δεν κάνω λάθος του Αβραάμ Παπαδόπουλου, εδώ δεν έχει εκτελεστεί το φάουλ, αυτό είναι το σημαντικό σημείο, και έχει ήδη ο αμυντικός γκρεμίσει τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Εδώ ο διαιτής δεν έχει καθόλου καλή θέση, τη βλέπουμε τη θέση του, έχει τους παίκτες στην πλάτη του, είναι 100% λαθεμένη θέση. Είναι πέναλτι ή όχι? Αυτό δεν είναι πέναλτι, είναι όμως φάση που έπρεπε να σταματήσει ο διαιτής, να δείξει κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ξάνθης και να εκτελεστεί στη συνέχεια το φάουλ. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να είναι σε σωστή θέση ο διαιτής για να δει όλα αυτά που βλέπουμε εμείς από την τη μικρή κάμερα που είδαμε, και έπρεπε να δείξει συγγνώμη την κίτρινη κάρτα για το τράβηγμα που κάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο, εκτός κι αν ο διαιτής έβλεπε κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς, δηλαδή αλλιώς τράβηγμα, τότε έπρεπε να κάνει σύσταση και στους δύο, αλλά πέναλτι δεν έπρεπε να δώσει, όπως βλέπω επαναλαμβάνω τη φάση, γιατί είχε γίνει η πράξη πριν εκτελεστεί το φάουλ. Ήταν εκτός παιχνιδιού όλη η υπόθεση. Άρα, μια ερώτηση εδώ πέρα, στην οποία θέλω σύντομη απάντηση. Υπάρχει διακόπη. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Αμυντικός γρονθοκοπά αντίπαλο του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι εκτός κόκκινη φάσης. Κάρτα έξω και το φάουλ εκτελείται κανονικά. Από εκεί που όχι έχει πέναλτι. Όχι πέναλτι. Όχι πέναλτι. Εντάξει. Πέναλτι θα δοθεί βέβαια όταν η μπάλα είναι στο παιχνίδι. Ανεξαρτήτως, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ανεξαρτήτως πού βρίσκεται η μπάλα και στην άλλη περιοχή να βρίσκεται η μπάλα, εάν η πράξη γίνει στην αντίπαλη περιοχή, μπορεί να δοθεί το πέναλτι. Έχουμε και άλλη φάση από τα Έχουμε άλλη μία περίπτωση. Έχουμε μία περίπτωση που πιστεύω είναι στο κάπου στο 92 νομίζω. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι στο 26. Εδώ δεν έχω εικόνα από την αρχή και να με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν ήδη έχει τραβήξει ο παίκτης της Ξάνθης. Βλέπω πέφτει προς τα πίσω ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να πάρω θέση αν υπάρχει παράβαση σε αυτή την φάση. Γιατί αν κάνει πίσω-πίσω ο παίκτης, και επειδή την είχα πατήσει στο παρελθόν και είχα δώσει πέναλτι, το οποίο δεν ήταν και το ομολογώ, εδώ θεωρώ ότι αν δεν είδα αυτό το οποίο βλέπω εμείς, σωστά δεν έδωσε.
Και επαναλαμβάνω εδώ, δεν ξέρω αν τον κρατάει. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα και η εικόνα. Δεν μας βοηθάει η εικόνα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πάρω θέση. Από το Παγκρίτιο, από τον αγώνα του Εργοτέλη με την ΑΕΚ, ο κ. Βασιλάκης θα μας βοηθήσει. Επίμαχη συνότι είχαμε. Πάμε να δούμε στο βροχερό Ηράκλειο τι είχαμε. Πάμε στην πρώτη φάση να δούμε εάν και κατά πόσο ο παίκτη. Ο Μπούντιμιρ χρησιμοποίησε το χέρι του, ναι, το χρησιμοποίησε, σωστά πήρε την κίτρινη κάρτα, σωστά δεν μέτρησε τον γκολ, το οποίο βλέπει πάρα πολύ καθαρά εδώ ο διαιτητής του παιχνιδιού. Σωστή λοιπόν η απόφαση αυτή στο 30 λεπτό. Πάμε επόμενη φάση, μία πτώση, αν είναι μέσα ή έξω, εγώ πιστεύω ότι είναι έξω. Κίτρινη κάρτα όμως είναι υπερβολική, είναι άδικη για το παίκτη του Εργοτέλη. Τον Κυριακίδη αρκεί, στην προκειμένη περίπτωση. Καταρχήν το φάουλ σίγουρα είναι απ' έξω. Και μόνο αυτό αρκούσε. Δεν έπρεπε να δώσει κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Και σε αυτό το παιχνίδι διεπίστωσα ότι έδειξε ο διαιτητής πάνω από 10, μάλλον 10 κάρτες κίτρινες. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλες άδικες, όμως οι περισσότερες ήταν άδικες. Εδώ πάμε να δούμε την πρώτη. Δεν υπάρχει βέβαια σε καμία περίπτωση offside για τον Λίνο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα κάνει και την παλιά στον σκόρερ. Σωστός ο βοηθός, σωστά αφήνει το παιχνίδι και συνεχίζεται. Απλώς την έχουμε τη φάση εδώ. Πρέπει επιτέλους να μάθουν οι διαιτητές και οι βοηθοί πού πρέπει να στείνεται η μπάλα, στο τετραρτοκύκλιο ή πάνω στη γραμμή ή μέσα. Ένα λάθος εδώ, το οποίο βέβαια δεν βλέπουν αυτή τη λεπτομέρεια. Εδώ μιλάμε για εκτέλεση κόρνερ παρεπιπτόντως, για να μην νομίσει κανείς ότι είναι στη ροή του αγώνα. Εδώ την έχουμε απλώς για τους τηλεθεατές και τίποτα παραπάνω. Κάντε έτσι και εδώ, είναι αυτές οι οποίες είναι οι πιο ζωντανές, οι πιο επίμαχες, οι πιο. Κραυγαλέες, οι πιο αδικούν. Άσε το διάγγελμα να δούμε τη φάση τώρα, δούμε, γιατί εδώ θα μας πει, θα σε ελέγξω τώρα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην πρώτη φάση που υπάρχει πέναλτι και σωστά υποδεικνύει ο διαιτητής. Πάμε στη δεύτερη φάση, αν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Καλυπτόμενος ο παίκτης της Κέρκυρας, βλέπετε προς την πλευρά της κάμερας των πάγκων δηλαδή. Δεν υπάρχει. Η μπάλα έρχεται προς τα αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση ομάδα της Κέρκυρας. Προς τη, έτσι. Εδώ έτσι, τώρα. Πάμε να δούμε αν υπάρχει offside στον goal. Εδώ δεν υπάρχει. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε πού θα πάει η μπάλα. Θα πάει στον παίκτη με την κίτρινη εμφάνιση του Πανετολικού δηλαδή. Mm-hmm. Κάτω της Κέρκυρας, δέστε πώς καλύπτει. Πάμε όμως εδώ το πιο σημαντικό. Η μπάλα είναι πιο μπροστά από τον παίκτη που θα την παραλάβει. Δηλαδή, ο παίκτης που θα κάνει την παλιά, να το πούμε, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, είναι πιο μπροστά το πόδι του η μπάλα από αυτόν που θα την παραλάβει. Ο κανονισμός είναι σαφέστατος στο άρθρο 11. Η μπάλα όταν είναι πιο μπροστά και πάει προς τα πίσω, είτε στην ίδια ευθεία η μπάλα πάλι με τον παραλήπτη, δεν υπάρχει offside. Λαθεμένη η υπόδειξη του βοηθού, κακώς ακυρώθηκε αυτό το γκολ στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν κοιτάζει ο σκόρερ, βέβαια είναι κάτι το οποίο... Πολλοί τηλεθεατές μας λένε, εσείς έχετε παγωμένη εικόνα, εσείς τα βλέπετε πιο άνετα. Σωστό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να μην δείξουμε την αλήθεια, να δείξουμε αυτό το οποίο και λέει το βιβλίο των κανονισμών, αλλά και έχουμε στην οθόνη μας. Θεωρώ ότι ήταν η φάση υπέρ... Έπρεπε να μετρήσει τον κόλπο. Να μετρήσει υπέρ του παίκτη δηλαδή. Ωραία. Και όχι εις βάρος του. Έγινε. Συνεχίζουμε. Σε αυτό το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Πάμε πρώτη φάση, αν υπάρχει offside. Είναι η φάση από την οποία προήλθε τον goal του Όφη, διευκρινίζω. Σωστά, δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση offside. Εδώ, αν υπάρχει πέναλτι, υπάρχει πέναλτι. Γιατί γίνεται, όπως λέει το βιβλίο, sandwich. Σωστό, το λέει έτσι, διαβασμένο σε βιβλίο. Sandwich λέει. Sandwich λέει. Και ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση για μία ακόμη φορά. Βλέπουμε εδώ το πέναλτι το οποίο δόθηκε βέβαια μετά. Σωστά δόθηκε από τον διαιτητή. Εδώ είναι καθαρή περίπτωση. Όπως ήταν όμως και η προηγούμενη, η οποία δεν την είδε ο διαιτητής όπως την είδαμε εμείς. Για αυτές τώρα κάποια που θέλεις να μας πεις, Έλληνα, να συνοψίσεις. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα είχαμε κραυγαλαία λάθη εις βάρος ομάδων. Μόνο σήμερα. Γενικά είχαμε και τις προηγούμενες αγωνιστικές. Και βλέπουμε ότι οι διαιτητές, δεν ξέρω η επιμόρφωση της Επιτροπής Διαιτησίας κατά πόσο έχει πιάσει τόπο. Και δεν ξέρω οι καθηγητές που είχαμε εμείς και ήταν χρόνια κοντά στους διαιτητές που έχουν φύγει από το, με τρόπο άκουμψο μπορώ να πω, από την Επιτροπή Διαιτησίας την σημερινή ή από την Επιτροπή Ανάπτυξη, δεν ξέρω από ποιους. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το ξαναδούν το θέμα. Ναι, Περικλή, μόλο κάτι... σεβασμό, τα θέματα διαιτησίας μας απασχολούν από τότε που με θυμάμαι να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και κάτι επίσης, διάβαζα χθες στο Φως ότι υπάρχει πρόβλημα με την αμοιβή των διαιτών. Από την πέμπτη αγωνιστική έχουν να πληρωθούν οι διαιτές στη Super League. Αυτό άλλο, πρέπει να πληρώνονται. Προς και είναι, είμαστε 18. Είμαστε 18. Να πληρώνονται, αυτό δεν το συζητάμε. Καλά, καμία αντίληψη. Λοιπόν, και επίσης είδαμε τη Β' και Γ' Εθνική
Κάποιο παιχνίδι σήμερα, νομίζω, Εθνικός Αστέρας με τον Διαγόρα. Με τον Διαγόρα είχαμε ένα πρόβλημα. Εθνικός Αστέρας Καλονί, ναι. Και το δεύτερο και παιχνίδι. Ναι, και στα δύο Εθνικός Αστέρα Καλονί, που εκεί κάθεσε 35 λεπτά ο διαιτής και περίμενε να του φέρουν την αμοιβή. Άρχισε το παιχνίδι, πήγα να χάσω το αεροπλάνο ή της. Εγώ δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει, εγώ ξέρω δηλαδή, λέει ότι όταν δεν φέρουν την αμοιβή, δεν κάνεις το παιχνίδι και φεύγεις. Δεν σου λέει πουθενά ότι πρέπει να καθίσεις εκεί κάποια χρονική στιγμή. Δεν ξέρω. Είμαστε στο κλίμα το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχουν προβλήματα παντού. Καθόλου καλό με πολλά λάθη.